Πάμε στην Καστοριά, κυρίες και κύριοι, όπου επανεξελέγει δήμαρχος της Καστοριάς ο Γιάννης Κορεντζίδης. Και από ό,τι λέει και ο συνδυασμός Ώρα για Δουλειά, συνεχίζεται για την επόμενη πενταετία. Πάμε να το καλησπερίσουμε. Καλησπέρα σας, κύριε Δήμαρχε, και συγχαρητήρια. Καλησπέρα, κύριε Βακρατσά, και στους τηλεθεατές μας. Σας ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση και για τις ευχές σας, για τα συγχαρητήρια. Να είστε καλά. Ο δεύτερος γύρος των εκλογών σας ανέδειξε και πάλι δήμαρχο της Καστοριάς, 24-28. Είδαμε όμως και μια επανακαταμέτρηση που και αυτή σας δικαίωσε, που ζήτησε ο συνδυασμός της αντιπολίτευσης, ο κύριος Γρηγοριάδης, ο οποίος δεν είχε αποδεχτεί το αποτέλεσμα την Κυριακή και ζήτησε μια επανακαταμέτρηση. Το πρώτο σχόλιο σας θα ήθελα. Παρότι την τοξικότητα, ένα κλίμα πολύ σκληρό μπορώ να πω, όλη αυτή την περίοδο, οι πολίτες της Καστοριάς δικαίωσαν τον Γιάννη Κορεντζίδη και τους συνεργάτες του, τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους. Αυτό ακριβώς αισθάνομαι και εγώ, αυτό αισθάνονται και οι σύμβουλοι μου, αλλά και όλοι οι υποψήφοι που ήταν με τον συνδυασμό μας, Ώρα για Δουλειά, συνεχίζουμε, και ότι κατά κάποιον τρόπο δικαιωθήκαμε, δικαιώθηκε και το έργο που κάναμε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, εκτιμήθηκε απέναντι σε ένα κλίμα απόλωσης, τοξικότητας, κρατήσαμε πολύ χαμηλούς τόνους και νομίζω ότι βοήθησε πάρα πολύ αυτό στο να καταλήξουμε την προηγούμενη Κυριακή και στο τελικό αποτέλεσμα, αλλά και στο τέλος της εκλογικής διαδικασίας, μιας παρατεταμένης, θα έλεγα, προεκλογικής περίοδου. Αλλά τέλος καλό, όλα καλά. Όλα αυτά λοιπόν τα αφήνουμε στην άκρη. Δεν υπάρχει περίοδος για να σχολιάζουμε τέτοια πράγματα. Το αύριο, όπως έλεγα και στις τοποθετήσεις μου, δεν μπορεί να περιμένει. Το αύριο της Καστοριάς δεν μπορεί να περιμένει. Και το αύριο είναι αυτό που μας βρίσκει η επόμενη μέρα, που μας βρίσκει όλους μαζί στο να συνεχίσουμε το έργο το οποίο είχαμε ξεκινήσει το 2019. Συνεχίζουμε λοιπόν, έτσι κι αλλιώς, επειδή ήμασταν και η ενεργεία δημοτική αρχή, και συνεχίζουμε να είμαστε χωρίς καμία ημέρα χαμένη. Συνεχίζουμε με τον προγραμματισμό μας, συνεχίζουμε το έργο, όπως είπα, το οποίο είχαμε ξεκινήσει το 2019, εμπλουτιζόμενο και με νέα έργα, με νέες μελέτες. Προχωράμε λοιπόν για την επόμενη μέρα στην Καστοριά. Θα ανοίξετε την αγκαλιά σας σε όλους, αφήνετε πίσω αντιπάλους, πολίτες που δεν σας ψήφισαν, ώστε την επόμενη μέρα να συνεχιστεί το σημαντικό έργο. Πώς θα συνεχίσετε, ποιος είναι ο στόχος και ο σχεδιασμός για την πενταετία? Δεχτήκατε έντονη κριτική την περίοδο των εκλογών, αλλά οι πολίτες, κύριε Δήμαρχε, σας δικαίωσαν. Για εμάς δεν υπήρξε καμία αντιπαλότητα, απλά βλέπαμε τους άλλους συνδυασμούς ως άλλους υποψηφίους. Άλλωστε δεν έπρεπε μάλλον να υπάρχει και αντιπαλότητα, διότι όλοι μαζί πασχίζουμε για το καλό του τόπου μας, για την ευημερία του τόπου μας. Οπότε έκανα εγώ και άνοιγμα και έκκληση και κάλεσμα για συνεργασία και από το βράδυ της Κυριακής, όπου μας έδινε το αποτέλεσμα, μας έδινε τη δυνατότητα να συνεχίσουμε στα ενία, στη διοίκηση του Δήμου Καστοριάς, είπα ότι δεν περισσεύει κανείς και τους καλώ όλους επικεφαλής αλλά και συμβούλους των άλλων συνδυασμών να συνεχίσουμε, να προχωρήσουμε μάλλον σε συνεργασία για το αύριο του τόπου μας. Αυτό λοιπόν θα γίνει από την πλευρά μας. Εύχομαι να το δείξουν εμπράκτως, να προχωρήσουν σε αυτήν τη συνεργασία και οι άλλοι συνδυασμοί. Μέχρι τώρα δεν είχα ούτε κάποιο τηλεφώνημα, ούτε κάτι διαφορετικό. Τους περιμένουμε λοιπόν. Άρα δηλαδή, συγγνώμη τώρα, δηλαδή κάποιος, ούτε ο κύριος Τσούκας, ούτε ο κύριος Γρηγοριάδης, δεν πήραν να σας συγχαρούν? Είδαμε μια επιστολή του κυρίου Τσούκα. Να σας συγχαρούν προσωπικά ή να σας επισκεφτούνε? Όχι, δεν με απασχολεί όμως. Αυτό που με απασχολεί είναι το καλό του τόπου, το καλό της, να έχουμε τη συνεργασία αυτή που απαιτεί ο τόπος, κύριε Βακρατσά, και όχι εγώ, γιατί δεν περισσεύει κανείς και το αύριο, όπως είπα, δεν μπορεί να περιμένει. Τώρα, ο επόμενος σχεδιασμός σας ποιος είναι? Συνεχίζετε μέχρι 31, γιατί είστε νέοι δημοτική αρχή, αλλά από τον Ιανουάριο και μετά, ποιος είναι ο σχεδιασμός του Γιάννη Κορεντζίδη? Είναι μια δύσκολη πενταετία. Έχουμε την απολιγνητοποίηση, τη δική μετάβαση, που σίγουρα θα επιδιώξετε κι εσείς κάποια χρήματα παραπάνω για την Καστοριά
κύριε Δήμαρχε, και πώς θα δούμε νέα ομάδα, νέους ανθρώπους να αξιοποιείτε σε σημαντικά πόστα του Δήμου της Καστοριάς. Συμπληρώσαμε μία τετραετία από το Σεπτέμβριο του 19 μέχρι το Σεπτέμβριο του 2023. Συνεχίζουμε μέχρι τις 31 Δεκάτου που λύγει και επίσημα η διάρκεια αυτής της Δημοτικής Αρχής. Συνεχίσαμε λοιπόν εντάσσοντας έργα 68 εκατομμυρίων ευρώ για πρώτη φορά στον Δήμο Καστοριάς, συμμαζεύοντας τα οικονομικά μας. Πλέον έχουμε έναν ευρώ στο Δήμο. Καταφέραμε να έχουμε τον Δήμο Καστοριάς δεύτερο στους 13 Δήμους της Δυτικής Μακεδονίας σε απορροφήσεις και εντάξεις. Καταφέραμε ο Δήμος της Καστοριάς να έχει ενταχθεί σε 13 διαφορετικά χρηματοδοτικά εργαλεία και της Ελλάδος αλλά και των ευρωπαϊκών ταμείων. Και συνεχίζουμε όχι από 1η Ιανουαρίου του 2024, αλλά από την επόμενη μέρα της εκλογικής διαδικασίας. Συνεχίζουμε δυναμικά, συνεχίζουμε αποφασιστικά, συνεχίζουμε πιο ορεξάτη να αυτό το έργο το οποίο είχαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Και όλα αυτά και με παλαιούς συμβούλους, έμπειρους στα αυτοδιοικητικά, έμπειρους στη διοίκηση του Δήμου, έμπειρους στην λειτουργία και στη φιλοσοφία, αλλά εμπλουτιζόμενοι και με νέα στελέχη που έχουν πολύ όρεξη και χρόνο να διαθέσουν για το καλό του Δήμου μας. Και θέλω στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω θερμά, εκτός από τους συνεργάτες μου, τους στενούς μου συνεργάτες, να ευχαριστήσω θερμά όλους τους ανθρώπους του συνδυασμού μας, του ψηφοδελτίου που θέλω να πω και οφείλω να το πω αυτό, ότι ήταν ίσως το ποιοτικότερο ψηφοδέλτιο που κατέβηκε ποτέ στον Δήμο Καστοριάς, και είμαι περήφανος και είναι μεγάλη, μεγάλη μου τιμή και ικανοποίηση που συνεργάστηκα και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με όλους αυτούς τους ανθρώπους. Κλείνοντας, να πούμε ότι δεν θα πω για μία ακόμη φορά και θα το τονίσω ότι δεν περισσεύει κανείς για το αύριο του τόπου μας. Στα τόσα πολλά προβλήματα που έχει όχι μόνο η περιοχή μας, αλλά και η Δυτική Μακεδονία, και στο σημείο αυτό να συγχαρώ και τον νέο Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, τον Γιώργο τον Αμανατίδη, και εύχομαι ότι θα έχουμε μία πάρα πολύ καλή συνεργασία, όπως και τους νέους και νεοεκλεγέντες, παλιούς και νέους, δημάρχους στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Πάντως βλέπω, κύριε Κορετζίδη, το 19 ξεκινήσατε ως δήμαρχος Καστοριάς με τον Δημήτρη Σαββόπουλο, και επειδή μιλήσατε για το ευχαριστώ στην περιφέρεια, βλέπω από μια πρώτη 24 να πορεύεστε πάλι ως δήμαρχος και με νέο αντιπεριφερειάρχη. Άρα θα δούμε και πάλι νέες συνεργασίες και με τα ίδια πρόσωπα πάλι γνώστες της αυτοδιοίκησης. Σίγουρα θα υπάρχει νέος περιφερειάρχης και νέος αντιπεριφερειάρχης, διότι εξελέγησαν άλλοι άνθρωποι, άλλοι σύμβουλοι. Το θέμα είναι ότι πρέπει όλοι μαζί να συνεργαστούμε για το καλό του τόπου, τουλάχιστον από την πλευρά μου, και πιστεύω και είμαι σχεδόν σίγουρος ότι θα γίνει και από όλους τους υπόλοιπους. Άνθρωποι έμπειροι και στα κοινά και στην αυτοδιοίκηση, άνθρωποι οι οποίοι αγαπάν τον τόπο και άνθρωποι οι οποίοι θέλουν την πρόοδο. Συνεχίζουμε λοιπόν κανονικά και αυτό το χρονικό διάστημα. Δεν αφήσαμε καθόλου τον χρόνο να φύγει έτσι, χωρίς δουλειά, και έτσι θα συνεχίσουμε και μέχρι το τέλος της επόμενης θητείας. Ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά. Κάθε επιτυχία. Θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες στην Καστοριά. Να έρθουμε εκεί να κάνουμε μια συνέντευξη στη Λίμνη για να τα παρουσιάσουμε όλα αναλυτικά, κύριε Δημαρχέ. Μεγάλη μου χαρά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ θερμά. Καλά.